Ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα για να μην έχουν απορίες, κάποια πράγματα που ήταν γνωστά από καιρό, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ σαφή να καταλάβουν όλοι τι είναι στοιχείο, τι είναι εκτίμηση, τι είναι υπόθεση, τι είναι ατράνταχο. Είπαμε για το συνολικό αριθμό των κρυφημάτων, είπαμε για αιτίες θανάτου, είπαμε για το μηχανισμό της σύγκρουσης. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα και πολλά που δεν είναι ανακοινώσιμα, γιατί αφορούν μόνο τις ίδιες τις οικογένειες και το τι συνέβη στον άνθρωπο τους. Οι αιτίες θανάτου οι περισσότερες. Γνωρίζουμε ότι από τα 57 θύματα, τουλάχιστον 5 έχασαν τη ζωή τους στην αιτία της φωτιάς. Δεν είναι πολύ περισσότεροι από 5, θα μπορούσε να ήταν 6 ή 7, σίγουρα δεν είναι και 30. Τα 30 που έχουν βρεθεί επαντρακωμένα τα θύματα, πάρα πολλά από αυτά έχουν αιτία θανάτου τη σύγκρουση και επαντρακώθηκαν μετά θανάτου. Για κάποιους όμως έχει ήδη αποδειχθεί και για το δικαστική κακή από μαρτυρίες ότι η αιτία θανάτου ήταν δυστυχώς η φωτιά. Και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να διερευνηθεί αυτό το ζήτημα. Έχουμε και στοιχεία γι' αυτό. Ναι, το οποίο έχει να για τις διαδικασίες της επέμβασης στον χώρο, τα έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω ότι είναι σαφή και ξεκάθαρα αυτή η βιασύνη να μετακινηθούν πράγματα από την πρώτη στιγμή, ενώ δεν υπήρχε κανένα λόγο σε μια βιασύνη. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην διερεύνηση, αλλά και στην ευκαιρία των ανθρώπων αυτών να κάνουν μια σωστή κηδεία και να διερεύσουν το σωστό τρόπο τον άνθρωπο τους όπως κάποιο καινούργιο στοιχείο, κύριε Λακαθός, μπορούμε να πούμε. Η δουλειά σας τελείωσε ή διερευνάτε και άλλα πράγματα? Εμείς έχουμε δώσει τελικό πόρισμα τον περασμένο μήνα, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχουν και ανοιχτά ζητήματα. Υπάρχει το θέμα της μετάλλης ανάπτυξης της πυρκαγιάς, για το οποίο υπάρχουν ακόμα θέματα σε εκκρεμότητα και οτιδήποτε νέο στοιχείο φυσικά θα προσθεθεί στην πορεία, στην υπογραφία. Θα ετοιμάσουμε σύντομα και μια συμπληρωματική έκθεση για κάποιο επιμέρους θέμα. Υπάρχουν ακόμα λοιπόν, μπορεί να έχει τελειώσει συνολικά η διερεύνηση, αλλά ακόμα υπάρχουν μικρά πράγματα να προσθέσουμε. Δηλαδή ενδεχομένως αν δεν υπήρχε αυτή η ανάπτυξη, θα κοιμόμουν στα 5-6 άτομα που είχαμε. Είναι σαφές ότι από τα 57 θύματα, αν δεν είχαμε τη φωτιά, θα είχαμε 52, 51, 50, σίγουρα οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους. Κάποιοι όμως έχασαν τη ζωή τους μόνο από τη φωτιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.